Επιστροφή στα δικά μας και πάμε να δούμε όλα όσα έγιναν σήμερα με τη δημοσιογράφο Ιωάννα Κολοβού και το γιο της. Είναι η γυναίκα που έχασε το σπίτι της σε πλησιασμό. Σήμερα της έκανε μήνυση η Ελευθερία Σπυράκη, ο νέος ιδιοκτήτης του σπιτιού. Ναι, και να πούμε μάλιστα, Λίνα, ότι αυτή την ώρα η Ιωάννα Κολοβού και ο γιος της βρίσκονται στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ενώπιον συγκεκριμένα του εισαγγελέα. Νωρίτερα εδώ στο αστυνομικό τμήμα Ζωγράφο, που είχαν μεταφερθεί οι δύο συλληφθέντες, επικράτησε ένταση μεταξύ αλληλέγγυων και αστυνομίας, με τους δεύτερους μάλιστα να κάνουν χρήση χημικών. Ήταν ένα επεισόδιο το οποίο έληξε σύντομα, ωστόσο από νωρίς το πρωί επικρατούσε ένταση έξω από το σπίτι της δημοσιογράφου, καθώς όπως καταγγέλουν όσοι βρέθηκαν απ' έξω από νωρίς το πρωί, λένε ότι οι αστυνομικές πασαν την πόρτα, μπήκαν μέσα, συνέλαβαν την Ιωάννα Κολοβού και τον γιο της και τους οδήγησαν εδώ στο αστυνομικό τμήμα Ζωγράφου. Κλείνοντας να πούμε, Λίνα, ότι έχει προγραμματιστεί για τις 18:30 συγκέντρωση έξω από το σπίτι της οδού Αβίδου, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την έξωση που έγινε στην Ιωάννα Κολοβού και στο γιο της. Λίνα. Ευχαριστώ πολύ.